πάνω ή κάτω. Απαντήστε σωστά και κερδίστε. Κυρίες και κύριοι, ο Άλκης Θέας. Καλησπέρα. Πάνω ή κάτω θα είναι απόψε η εκπομπή μας. Ιδού... Ιδού το αγωνιώδες ερώτημα που τίθεται πάντοτε στο πρώτο λεπτό αυτής της εκπομπής. Μιας εκπομπής στην οποία απόψε πάλι θα παίξουμε το πάνω κάτω. Ναι, θα παίξουμε. Όλοι παίζουμε. Ποια είναι η διαφορά? Η Εύα, η Τερέζα, που θα τις χειροκροτήσετε τώρα. Εγώ, η τεχνική, ο Μεγακλής, ο παραγωγός, όλοι είμαστε ίδιοι. Ο σταθμός, ο Αντένα, είναι πάντοτε είναι ίδιοι οι συντελεστές. Εκείνοι που αλλάζουν είναι οι παίκτες. Και στη χώρα μας, σε αυτή τη μορφή των παιχνιδιών, δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει ένα υλικό που να συνειδητοποιεί πόσο η συμμετοχή του παίζει ρόλο στην αξία των εκπομπών. Είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες. Κάθε φορά είναι πρωταγωνιστές. Όσο λοιπόν προχωρεί ο καιρός, οι άνθρωποι που κάνουν τον Αντένα ξέρουν πολύ καλά την τηλεόραση. Ξέρουν γιατί έκαναν αυτή την τηλεόραση. Περιμένουν και κάποια στιγμή θα έχουμε εκπαιδεύσει ένα κοινό που από την κρίση και από τη σύγκριση διαφόρων εκπομπών θα καταλάβει τι πρέπει να κάνει όταν πηγαίνει εκεί. Να αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο, να περνάει ένα ωραίο απόγευμα, να περνάει μισή ώρα μαζί μας και να νιώθει ότι κάνει ένα λειτουργήμα, ότι δίνει και στους άλλους ανθρώπους αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε κι εμείς. Όλοι εμείς. Και εσείς που είστε εδώ στο στούντιο, και εσείς. Λέων, Τιμολέων, Παντελέων, τι είναι απ' όλα? Σκέτο Λέων. Σκέτο Λέων. Έτσι σας ζωφτήσανε. Ναι, βέβαια. Το επώνυμό σας? Τσεζάνας. Πώς? Τσεζάνας. Όλο δύσκολα. Από πού είστε κύριε Λέοντα Τσεζάνα? Αθηναίος. Αθηναίος. Ο μπαμπάς, ο παππούς σας από πού ήταν, θυμάστε? Το έχετε ακούσει ποτέ? Ήμουν πολύ μικρός. Δεν το έχουν πει ποτέ. Μου φαίνεται ότι βρήκαμε πάλι τον τύπο. Κύριε Βασίλη, εσείς? Λέγομαι Σπυρόπουλος. Ναι. Βασίλης. Ναι. Είμαι γεννημένος στην Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι Μερκαδία. Και σε ποιο ζώδιο είστε? Εγώ καιρός. Εγώ καιρός. Λέοντα, εσύ από σε ποιο ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Ιχθύς. Δεν φαίνεσαι να είσαι ψάρι. Φαίνεσαι να είσαι πολύ ζωηρός. Τώρα πώς είναι η τράπουλα? Να δούμε η τράπουλα πώς είναι, να δούμε τα ερωτήματα. Λέοντα, υποψιάζουμε ότι είναι αυτό που θέλουμε. Ότι είσαι αυτό που θέλουμε. Α, μερσή. Και εσείς? Ρωτήσαμε 100 ανήποντες άντρες. Προειδοποιήσατε ποτέ κοπέλα να μην σας ερωτευτεί επειδή δεν σκοπεύετε να την παντρευτείτε? Πόσοι από τους 100 ανήπαντρους άντρες σαν παντρεμένο είσαι, Λέοντα? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Διαζεκμένος. Άρα είσαι κάτι σαν το δείγμα που ρωτήσαμε. Ναι. Πόσοι από τους 100 ανήπαντρους άντρες απάντησαν? Τι είχες πει, είσαι? Διαζεκμένος. Ανήπαντρος και διαζευμένος. Βεβαίως. Ωραία. Πόσοι από τους 100 ανήπαντρους άντρες απάντησαν? Ναι, προειδοποίησα κάποτε μια κοπέλα να μην με ερωτευτεί επειδή δεν σκόπευα να την παντρευτώ. Εγώ απαντάω. Ναι, ναι. Πόσοι? Ένα 20. Ένα 20%. Όχι, στους 100, 20. 20. Εγώ λέω πάνω. Λέει πάνω, Βασίλη. Πάνω. Ναι, προειδοποίησα κάποτε μια κοπέλα να μην με ερωτευτεί επειδή δεν σκόπευα να την παντρευτώ. Είπα από τους 100 άντρες του ανήπαντρους ή 22. Μόλις παραπάνω πήγε. Βασίλη. Τυχερό ήταν, τυχερό. Τυχερό. Αυτό είναι το 5 όπως βλέπεις. Ναι. Το αλλάζεις ή το κρατάς? Κρατάω. Το κρατάς. Πάνω ή κάτω? Πάνω, πάνω. Λες πάνω και κερδίζεις. Πάνω ή κάτω? Πάνω ή κάτω? Κάτω. Λες κάτω και ξανακερδίζεις. Πάνω ή κάτω? Πάνω. Πάνω και ξανακερδίζεις. Το παγώνεις, πας επάνω ή πας κάτω, ό,τι θέλεις. Παγώνω, το παγώνω. Φύλα για τα ρούχα σου, ένα χαρτί είναι, ό,τι ώρα θέλεις το κερδίζεις. Αλλά μπορεί να αποκτήσεις το δικαίωμα να τα αλλάξεις και να είναι καλύτερο. Κάνουμε λοιπόν το δεύτερο ερώτημα του πρώτου γύρου, το οποίο απευθύνεται σε σένα, κύριε Βασίλη. Το επώνυμο? Σπυρόπουλος. Κύριε Σπυρόπουλο.
Ρωτήσαμε 100 άτομα. Έχετε τύχει ποτέ σε τρακάρισμα? Πόσα από τα 100 άτομα απάντησαν: ναι, έτυχα κάποτε σε τρακάρισμα. Φανταστείτε την Αθήνα να μην έχει δει κανείς ποτέ τρακάρισμα. Πρέπει να είναι υψηλό, μη σας επηρεάσω, δική σας εκτίμηση. Είναι περίπου γύρω στα 70%. 70. Λέοντα, πάνω κάτω. Παραπάνω, παραπάνω. Παραπάνω, πάνω, πάνω. Ναι, έτυχα κάποτε σε τρακάρισμα, είπαν οι 68. Παραλίγο. Κέρδισε πάλι ο Βασίλης. Και τώρα μπορείς να αλλάξεις το φύλλο. Είναι όπως το αλλάζω, το αλλάζω. Παίρνεις το 3 και χάνεις μόνο με το 2 πλέον. Πάνω, πάνω. Πάνω και φυσικά το 2. Ένας ο Βασίλης, αλλά ο Βασίλης. Πού είσαι ρε Λέοντα? Είναι τυχερό, τυχερό ήταν. Τυχερό, αλλά κάνε κάτι και με την τύχη. Μα δεν μου ήρθε, δίπλα έπεσα όμως. Δίπλα, εντάξει. Πολύ δίπλα έπεσε και θα δούμε τι θα γίνει όταν αρχίσει ο δεύτερος γύρος σε λίγο. Μελετήσατε όλα τα περιοδικά? Όλα. Και πού καταλήξατε? Στο Τηλέραμα. Και εγώ Τηλέραμα. Και γιατί όλοι Τηλέραμα? Είναι όλο πολύχρωμο. Έχει 120 σελίδες. Το μόνο με συγκριτικό πρόγραμμα όλων των καναλιών. Έχει 60 σελίδες σούπερ πρόγραμμα. Και άλλες 60 σελίδες με απίθανη ύλη. Έχει φανταστικούς διαγωνισμούς. Οροσκόπιο και σταυρόλεξα για κάθε μέρα. Είναι πραγματικά διπλό. Αποφασίστηκε. Από σήμερα μόνο διπλό Τηλέραμα. Η ελληνική οικογένεια αποφάσισε. Από σήμερα μόνο διπλό Τηλέραμα. Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Η έγχρωμη ελληνική κωμωδία της τηλεόρασης του Αντένα που θα σας κρατήσει ευχάριστη συντροφιά απόψε στις 10.30. Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Ο αξέχαστος Λάμπρος Κωνσταντάρας σε έναν από τους πιο χαριτωμένους ρόλους του. Υποδύεται τον αφεράπευτο γυναικά, ενώ η Μάρο Κοντού ερμηνεύει την ιδιοκτήτρια μιας χαρτοπαικτικής λέσχης. Κοινό πάθος των δύο πρωταγωνιστών, η χαρτοπαιξία. Μαζί τους ο Γιάννης Μαλούκος. Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία που δεν πρέπει να χάσετε αν θέλετε να περάσετε ευχάριστα. Απόψε στις 10.30 από τον Αντένα TV. Άρασε λιγάκι, αλλά ήρθε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνεται, όπως το κοκορέτσι. Τι έγνεφες Λέοντα στους φίλους σου, δεν κατάλαβα. Κάτι έγνεφες. Τώρα λέω. Ότι τώρα θα δεις τα κάνω. Έλα Λέοντα, πάμε. Λοιπόν, ρωτήσαμε 100 ανύπαντρους άντρες. Εάν η γυναίκα των ονείρων σας συμφωνούσε να σας παντρευτεί μόνο αν υπογράφατε συμφωνία διατροφής σε περίπτωση διαζυγίου, θα την παντρευόσασταν? Πόσοι από τους 100 ανύπαντρους άντρες απάντησαν: αν η γυναίκα των ονείρων μου συμφωνούσε να με παντρευτεί μόνο αν υπέγραφα συμφωνία διατροφής σε περίπτωση διαζυγίου, θα την παντρευόμουν, θα το δεχόμουν δηλαδή. 61. Βασίλη, πάνω ή κάτω από το 61? Κάτω. Κάτω λες εσύ, και το σωστό είναι, να δούμε το σωστό, είναι 5, είναι πολύ κάτω. Μόνο 5. Βασίλη, Λέοντα, έχασες ξαφνικά τους οπαδούς σου. Μα 61 άντρες στους 100 μπορούν να δεχθούν τέτοιο αναθεωριστικό όρο? Δεν είναι δυνατόν. 5 λοιπόν είναι η σωστή εκτίμηση. Κάτω είχε πει ο Βασίλης και κερδίζει. Και μπορεί να αλλάξει αυτό το φύλλο αν αποκαλυφθεί ότι δεν είναι ωραίο. Κάτω. Κάτω και κερδίζει. Πάνω ή κάτω? Πάνω. Πάνω και ξανακερδίζει. Το παγώνεις πάνω ή κάτω? Το παγώνω. Το παγώνει. Ξέρει ο Βασίλης. Πάει μεθοδικά έναντι του κεφιού του Λέοντα. Ο Βασίλης χρησιμοποιεί το όπλο της μεθοδικότητας και της προσοχής. Ρωτήσαμε 100 ανύπαντρους άντρες. Σε σένα, Βασίλη, το ερώτημα. Θυμάστε αν η πιο ανόητη φράση που έχετε πει σε γυναίκα είχε επιτυχία? Πόσοι από τους 100 ανύπαντρους άντρες απάντησαν: ναι, θυμάμαι ότι η πιο ανόητη φράση, ξέρεις εκείνα που λέμε τώρα εμείς οι νεαροί, το κουφό, με κούφανες και τέτοια. Ναι, θυμάμαι ότι η πιο ανόητη φράση που έχω πει σε γυναίκα είχε επιτυχία. Το 70%. Το 70%. Τώρα, Βασίλη, νομίζω ότι ο Λέοντας θα σε κερδίσει. Κάτω. Πάμε κάτω. Κάτω. Κάτω, λέει ο Λέοντας. Και ναι, θυμάμαι ότι η πιο ανόητη φράση που έχω πει σε γυναίκα είχε επιτυχία. Είπαν μόνον οι 11. Ναι, μπράβο, ήταν επόμενο. Ήταν επόμενο αυτή τη φορά.
Λέοντα, η σειρά σου. Ναι. Το φίλο αυτό σου αρέσει? Όχι, όχι, όχι. Βεβαίως όχι. Όχι. Τερέζα, βάλε μας ένα ωραίο φίλο. Βάλ το εσύ, έτσι είναι. Έχει πιο χάρη αυτό το πράγμα. Ωραία. Είναι βαλές. Λοιπόν. Κάτω, κάτω. Λέει κάτω ο Λέοντα. Αμάρε, Λέοντα. Μα είναι πράγματα. Μα όλοι εναντίον του Λέοντα είστε σήμερα. Βασίλη, εσύ τώρα πρέπει να πεις πάνω ή κάτω υποχρεωτικά. Κάτω, κάτω. Λέει κάτω και είναι πάνω και χάνει και πάμε πάλι σε ερώτημα στο Λέοντα αυτή τη φορά που έχει έως ως εξής. Ρωτήσαμε 100 ανύπαντρους άντρες. Χωρίσατε ποτέ με μια γυναίκα επειδή γνωρίσατε μια καλύτερη? Από αυτά ο Λέοντας. Πόσοι από τις 100 ανύπαντρους άντρες απάντησαν? Ναι, χώρισα κάποτε μια γυναίκα επειδή γνώρισα μια καλύτερη. 60. Μου επιλογής. 60 λέει ο Λέοντας. Ναι. Κάτι ξέρει από τον εαυτό του. Βασίλη, πάνω ή κάτω? Κάτω. Κάτω λέει ο Βασίλης. Ναι, χώρισα κάποτε μια γυναίκα επειδή γνώρισα μια καλύτερη. Είπα ναι. 51 κάτω. Ο Βασίλης το κέρδισε. Τώρα, Βασίλη, μπορεί να αλλάξει το φίλο σου. Το αλλάζω. Το αλλάζεις. Και φυσικά μπορεί να μην τα αλλάξει. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να μην τα άλλαξε. 7. Άλλαξε χρώμα μονάχα. Μην αλλάξεις εσύ χρώμα αν χάσεις. Έλα. Κάτω. Λέει κάτω και χάνει. Λέοντα, πάνω κάτω. Λέοντα. Ναι. Έχω την εντύπωση ασχολείσαι περισσότερο με... ασχολείσαι περισσότερο με τους οπαδούς σου. Ναι, και ναι. Ελπίζω αυτό το χαριτωμένο ζευγάρι που βλέπω για πολλωστή φορά εδώ, το ζευγάρι των Γεωργιάδηδων από την Κύπρο, ότι δεν είναι οπαδί σου. Εκτός όχι, είναι γνωστή, πολύ καλή φίλη. Μεσογειακή. Φίλη. Λοιπόν, πάνω κάτω. 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 Και μπράβο, μπράβο. Πάνω κάτω. Πάνω, πάνω. Πάνω. Μα δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν. Όλα. Βασίλη, τι σπουδές κάνεις? Είμαι ψυχτικός. Εσύ, Λέοντα? Είμαι αστυνομική, οικονομικής. Λοιπόν, είναι το τέταρτο. Ναι. Και μια που σπουδάζεις νομικά, να υπογράψουμε συμβόλαιο. Οικονομικά πες. Σπουδάζω. Οικονομικά. Ναι. Το ίδιο είναι. Αστυνομική. Οικονομικά, αστυνομική. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ένας από τους δύο χάνει. Αν δεν σου αρέσει η έκφραση, ένας από τους δύο κερδίζει. Το ίδιο είναι. Αναγκαστικά. Ρωτήσαμε 100 ανύπαντρους άντρες. Αν επιτρεπόνται από τον νόμο, θα θέλατε να έχετε χαρέμι? Πόσοι από τις 100 ανύπαντρους άντρες απάντησαν? Αν επιτρεπόνται από τον νόμο, θα ήθελα να έχω χαρέμι. Βασίλη, ευκαιρία να κερδίσει ο Λέων. Πόσοι λες εσύ? Το 80%. Ό,τι και να πεις ο Λέων θα πει επάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επάνω, λέω. Επάνω, λέω. Το ξέρω, φαίνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάνω ή κάτω, να μάθουμε πόσοι θα θέλανε χαρέμι. Μόνο 40. Μας κυνηγάνε μαζί. Λέοντα, μας κυνηγάνε μαζί. Βασίλη, τώρα μπορείς να αλλάξεις το φίλο σου. Το δείγμα δεν είναι σωστό, το δείγμα. Είναι όλα εναντίον του. Τι είπε? Α, είναι το τελευταίο ερώτημα, βεβαίως. Εδώ στάσου, Λέοντα, μήπως κάνουμε κάτι εδώ. Βασίλη, λέτε. Είμαι μαζί σου. Αλλά τι συμβαίνει? Το ξέρω αυτό. Εάν αλλάξεις το φίλο, εντάξει, είσαι υποχρεωμένος να παίξεις μέχρι το τέλος. Και όπου χάσεις, κερδίζει ο Λέοντας. Εάν δεν θέλεις και λες 4 φύλλα, πού να τα καταφέρει? Τι Λέοντας είναι αυτός? Μπορεί να τα καταφέρει? Δίνεις εκεί, κάνεις πάσα και λες παίξε το εσείς, δεν πειράζει. Μπορώ να κερδίσω μέσω της κασιούρας του Λέοντα. Έτσι που έχει απόψε ατυχία, είναι ευκαιρία. Θα προτιμούσα να το παίξω όμως. Αλλά εγώ όχι, μη σε πειράζει. Θα το δώσω στο Λέον. Κάτι χαρές που έχει κάνει ο Λέοντας. Εδώ να καταφέρει μια φορά να πετύχει, να πετύχει. Τύχει 4. Τώρα πίστεψε ότι μπορείς να. Εντάξει, ναι, πίστεψε μέσα σου και πες. Κάτω. Κάτω. Και κερδίζεις. Πάμε κάτω. Δες. Αυτό. Α, κι άλλο, κάτω. Πάνω, κάτω, κάτω, κάτω. Λέει κάτω. Και ξανακερδίζει. Εύκολα. Έλα. Πάνω, 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 εύκολα. Ναι, δεν ήξερα. Το τελευταίο χαρτί. Εάν προβλέπεις σωστά, κέρδισες. Δεν ήξερα τώρα, αν χάσεις... παπώσω. Όχι, θέλει ακόμα ένα. Πάνω ή κάτω. Δες τα χαρτιά. Δες τι έχουν περάσει. Δες ότι λείπουνε φιγούρες. Κάνε μια τολμηρή πρόβλεψη. Πες εκείνο, κάνε τ' άλλο. Δεν μπορώ να... Τι λες, πάνω ή κάτω? Επάνω. Επάνω. Βασίλη, η έμπνευσή σου απεδείχθη σοφή, παρόλο ότι στο τελευταίο φύλλο μας φάγανε. Ήταν και εγώ σε επηρέασα και ο κόσμος είπε ναι, πάνω. Είναι, είναι. Ήταν όλα εναντίον μας. Λέω να συνεχίσουμε την άλλη εκπομπή μαζί, να ξανάρθει. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε κλήρωση. Να μου κάνετε μια κλήρωση εδώ. Και αν τα καταφέρουμε, να είστε πάλι μαζί μας. Προς το παρόν, ο Βασίλης έχει κερδίσει 2 γύρους. Θα παίξουμε και 3ο γύρο με 3 ερωτήσεις. Αλλά ας ακούσουμε τώρα
τι έχει κερδίσει ο κύριος Βασίλης Σπυρόπουλος από την Αρκαδία. Ο κύριος Βασίλης έχει κερδίσει ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια της Prospex αξίας 12.500 δραχμών και ένα βίντεο κομπιούτερ από την ηλεκτροεμπορική αξίας 30.000 δραχμών. Γρήγορα λοιπόν, πολύ γρήγορα, τις τρεις ερωτήσεις που σκεφτήκαμε. Πολύ γρήγορα. Λέοντα, ρωτήσαμε 100 ύποπτους άντρες. Όταν ερωτεύεστε για πρώτη φορά μια γυναίκα, ζητάτε να μάθετε τα πάντα για το παρελθόν της. Πόσοι από τους 100 ύποπτους άντρες απάντησαν ναι. Όταν ερωτεύομαι για πρώτη φορά μια γυναίκα, ζητάω να μάθω τα πάντα για το παρελθόν. 23. Πάνω. Βασίλη, λέει κάτι νούμερα, όλο Σοφία. Πάνω. Πάνω. Πάνω λέει και να δούμε το αληθινό, είναι 50. Είναι πάνω και άρχισε πάλι ο Βασίλης. Βασίλη. Το κρατάς ή το αλλάζεις το φύλλο? Το κρατάω. Το κρατάς, πάνω ή κάτω? Κάτω. Κάτω και κερδίζεις, πάνω ή κάτω? Πάνω. Πάνω και ξανακερδίζεις, πάνω ή κάτω? Κάτω. Κάτω και ξανακερδίζεις, πάνω ή κάτω? Πάνω. Πάνω. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, αλλά η προσμέτρηση της τύχης σε όλο αυτό είναι καταπληκτικό. Είσαι ζώδιο. Ιχθύς. Ιχθύς. Και εσύ, Βασίλη? Εγώ καιρός. Α, εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή οι αστρολόγοι λένε ότι εγώ καιρή κάτι φέτος λόγω συνδυασμού αυτούνου του άστρου που πάει προς τα εκεί, της Σελήνης που πάει προς τα πάνω, του ήλιου που γυρίζει από εκεί και της γης, κάτι φαίνεται ότι ευνοούνται. Δεν μου έχει φέρει πολύ τύχη το 90, ναι. Πολύ τύχη. Πολύ τύχη παντού, ε. Τα μαθήματα καλά? Μια χαρά. Όλα καλά? Όλα. Πόσα θες ακόμα για να τελειώσει? Αλλά 2,5 χρόνια. Άντε, μπράβο, Βασίλη. Ευχαριστώ. Μπράβο, Βασίλη. Κέρδισες τρεις γύρους, αλλά δεν έχει σημασία ότι κέρδισες. Δεν είναι αυτό. Είναι το ποιον κέρδισες. Τώρα μπορεί να κερδίζει κανείς ένα λέοντα. Είναι μια υπόθεση τιμής. Δηλαδή πρέπει να πας σπίτι να βγάλεις φωτογραφίες που θα βγάλουν να πεις κέρδισα το λέοντα. Ας ακούσουμε τι κέρδισε. Να ακούσουμε τι κέρδισε ο Λέοντας. Ο Λέοντας δυστυχώς έχει πάρει μόνο την αγάπη μας. Ο Βασίλης τα κατάφερε, έσκησε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Για τον Λέοντα δυστυχώς είπαμε μόνο την αγάπη μας και για τον Βασίλη ένα ρολόι πυραμίδα προσφορά του M-Toys αξίας 13.000 δραχμών. Εγένε το σκάνδαλο, το τελευταίο λεπτό. Κέρδισες την αγάπη μας. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Ανεκτήμητο, δεν μπορεί να πει πόσο κάνει. Ενώ το άλλο είπε 13.000, 15.000. Για την αγάπη ήρθα εγώ. Για την αγάπη ήρθα εγώ. Βασίλη, έλα στη συνέχεια. Και εσύ εδώ, να μας βλέπεις. Δεν ήθελα να τα αγορά εγώ, ούτως ή άλλως. Το έκανες για την αγάπη. Για να δω εσάς. Ευχαριστώ. Πάμε, Βασίλη. Ήταν πολύ ευγενικό. Προσπάθησα. Αλλά δεν κάναμε. Δεν προσπάθησα μόνο εγώ. Και εσύ, Βασίλη, δεν προσπάθησες. Ναι, έβλεπα μια μεγάλη προσπάθεια που να πω. Για να, όχι για σένα, για να κερδίσει ο Λέοντας. Ναι, προσπάθησες, αλλά δεν ήθελα να το βοηθήσω. Ήθελε. Είστε φίλοι? Όχι, δεν είναι. Εδώ γνωριστήκατε και εδώ είστε φίλοι. Ναι. Ξέρεις τι ωραίο και τι ρομαντικό θα είναι. Για σκέψου να περάσουν, ας πούμε, 50-60 χρόνια. Ε? Και έτσι όπως θα καθόμαστε όλοι μαζί. Τρόπος του λέγει. Να λες με το Λέοντα μαζί και να συναντηθείτε κάποτε κανείς. Θυμάσαι, βρεθήκαμε στην ίδια εκπομπή. Μεγάλη υπόθεση. Ξέρεις πόσο σπάνιο, σκέψου, από 4 εκατομμύρια Αθηναίους, 2 κάποια στιγμή βρίσκονται στην ίδια εκπομπή. Οι πιθανότητες είναι μηδαμινές να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, να το χαρείς λοιπόν και να ακούσεις τι ακόμα μπορεί να κερδίσεις αν όλα πάνε καλά μέχρι το φινάλε. Παρακαλώ να τα ακούσουμε. Ένα βίντεο κομπιούτερ με 32 τηλεπαιχνίδια που προσαρμόζεται σε κάθε τηλεόραση και είναι αξίας 30.000 δραχμών. Προσφορά του καταστήματος ηλεκτρεμπορική του κυρίου Ξάνθη, Λεωφόρος Πεντέλης 68, Βρυλίσια. Τα καταστήματα Ηλίας και Βασίλης Μπότος, Παναγούλη 18 Ηλιούπολη προσφέρουν ένα μίξερ, μία ηλεκτρική σκούπα, μία παρκετέζα και ένα air cooler συνολικής αξίας 170.000 δραχμών. Από τα καταστήματα Ηλίας και Βασίλης Μπότος στην Ηλιούπολη. Μία πένα της Pelican με μύτη από χρυσό 18 καρατίων αξίας 29.000 δραχμών. Η εταιρεία Δούρος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της Μπουργκ, προσφέρει έναν υγραντίο νηστή ατμόσφαιρας, έναν αλατοκόπτη, ένα γκριλ, μία καφετιέρα και μία τοστιέρα συνολικής αξίας 150.000 δραχμών από την Μπουργκ. Βαλίτσα και χαρτοφύλακα συνολικής αξίας 30.000 δραχμών, Skyfly και Prince, η απαραίτητη συνοδεία για κάθε επιτυχημένο.
Ασημένια, αγγλικής προελεύσεως αχιβάδα για γλυκά, προσφορά από τα γνωστά σας καταστήματα Σταύρου Νησιώτη, Εμπορικό Κέντρο Κηφισιάς, Ξάνθου 5 Κολονάκι, Πλατεία Κολοκοτρώνη και Σταδίου 9. Το M-Toys σας προκαλεί με έναν ηλεκτρονικό αντίπαλο Novak, ένα ποδήλατο Max, ένα όμορφο διακοσμητικό χώρο Jackpot και τρία πανέμορφα και πρωτότυπα ρολόγια πυραμίδα συνολικής αξίας 120.000 δραχμών. Από το M-Toys, Θησαίος 169, Εμπορικό Κέντρο Καλλιθέας. Και το σούπερ δώρο για σήμερα, από τη γνωστή μας γουνεμπορική, μία γούνα Blue Fox για να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Στη γουνεμπορική βρίσκεται τα μοναδικά μοντέλα Barbara Fox και παίρνετε εγγύηση ποιότητας για κάθε γούνα που αγοράζετε. Καταστήματα της γουνεμπορικής θα βρείτε Σίνα 14 και στον Πειραιά, στο Εγάλαιο και Νέα Ιωνία. Πολύ ωραία, αλλά μας δείχνει ο Λέοντας. Νάτος, τελείωσες. Να, γεια στις κοπέλες να πω. Να πεις. Φυλάκι, δεν μου δώσουνε. Φυλάκι παίρνει μόνο κερδισμένο. Παίρνει μόνο κερδισμένο. Φυλάκι κι εγώ. Είναι σωστό. Τώρα που το σκέφτομαι, είπε κέρδιζες την αγάπη. Είναι δυνατόν αγάπη να εκφράζεται χωρίς ένα φιλί? Βεβαίως, το χρωστούσαμε, είναι υποχρέωση. Δεν έχεις υποχρεωθεί σε κανέναν. Μπράβο. Εγώ. Γεια σου αγόρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις πάντα το ίδιο κέφι στη ζωή. Να είσαι πάντα έτσι και θα πας σίγουρα προς τα πάνω. Ας δούμε τώρα. Πού θέλεις. Κάτσε εδώ. Αυτή είναι η γενιά. Η όμορφη, η παρεξηγημένη νέα γενιά μας. Η πανέμορφη γενιά με το κέφι της. Είναι το μεγαλύτερο αντίδοτο σε αυτή τη σκληρή ζωή. Το κέφι, το μόνο και σίγουρο αντίδοτο για την επιτυχία. Μπράβο. Βασίλη, έχεις ένα κεφάλαιο 200 βαθμών. Ποντάρεις ένα μέρος αυτού του ποσού, πολλαπλάσιο του 50 κατά κανόνα, αφού δεις το πρώτο φίλο σου. Το αλλάζεις ή όχι? Και εδώ μπορείς να το αλλάξεις. Και δεν, εδώ θα ξαναπάρεις 200 βαθμούς. Δεν το αλλάζεις, το κρατάς. Εντάξει, ποντάρεις πόσους από τους 200? 100 πάνω. 100 επάνω. Προσέχει και κερδίζει. Σε έχεις κάνει 300. Πόσα? Όλα κάτω. Όλα κάτω και ξανακερδίζει. Είναι 600. Όλα πάνω. Όλα πάνω. Όλα επάνω και ξανακερδίζει. Δεν φτάνει που ξανακερδίζει. Έχει κάνει 1200. Όλα κάτω. Ξέρει, ξέρει πολύ καλά. Αλλά εδώ παίρνεις άλλους 200. Έχεις τώρα 1400. Το χειρότερο είναι να ξαναβγιάσεις. Οπότε ούτε χάνεις. Όλα κάτω. Όλα κάτω και γίνονται 2800. Προσοχή τώρα. Πόσα? Προσοχή. 800 κάτω. 800 κάτω, πολύ σωστά και ξανακερδίζει. Είσαι στα 3600. Πόσα? Προσοχή. 700 πάνω. Πόσα? 700 πάνω. 700 επάνω. 700 επάνω και ξανακερδίζει και είσαι στα 4300. Πρώτον, μπορείς να αλλάξεις το φίλο σου. Το κρατάω. Ε, το κρατάω. Το κρατάς. Τι σημαίνει? Εάν είναι σωστή η τελευταία πρόβλεψη, κερδίζεις το σούπερ δώρο της εκπομπής. Εάν χάσεις, κερδίζεις κάποια που αντιστοιχούν στο σύνολο αυτών των βαθμών. Είμαστε σαφείς? Πάνω ή κάτω? Κάτω. Κάτω. Κάτω και κερδίζεις. Μπράβο. Λέοντα, ειλικρινά Βασίλη, ας ακούσουμε καταρχάς για να μπορέσει να έχουν κρίση τα παιδιά και να αποφασίσει ο Λέοντας αν ήταν καλύτερα τα φιλιά που πήρε τόσο αυθόρμητα ή τα δώρα, να δούμε αν τα δώρα είναι μεγαλύτερης αξίας από τα φιλιά. Αποκλείεται. Σοβαρό. Δεν τα κέρδιζα, μα ήταν. Δεν τα κέρδιζα, λέει, αν ήταν. Αστείευες. Ας ακούσουμε, παρακαλώ, τι κέρδισε ο κύριος Βασίλης Σπυρόπουλος. Λοιπόν, Βασίλη, θα σου πω τι δώρο πήρες, αλλά σε παρακαλούμε, πες μας και εσύ τι θα το κάνεις. Πήρες τη γούνα Blue Fox από τη γούνα Εμπορική και μπράβο σου. Όχι, κέρδισε μια γούνα. Εσύ θα φόραγες ποτέ? Ναι, μα είναι δύο. Τέρι, Εύα. Τι ξέρεις, εσύ έδωσε? Το στόπ γιατί έγινε?
Α, δεν έγινε stop. Άκουσα stop και ρώμη ποιος έγινε το. Όχι τρεις φορές. Όχι. Κυρίες και κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τους δύο μεγάλους θριαμβευτές της βραδιάς. Το Βασίλη που κέρδισε βέβαια μια θαυμάσια γούνα και το Λέοντα που κέρδισε τα πάντα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, σας χειροκροτούμε και εμείς με πολύ αγάπη και σας περιμένουμε πάλι στην εκπομπή. Μια εκπομπή που θέλει να πάει πάντα προς τα πάνω. Γεια σας.